Χαίρετε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή έχει χορηγό την αλυσίδα κομμωτηρίων Ολικάνθρωπους. Διότι όπως καταλαβαίνετε, με το που θα τελειώσει η καραντίνα, με την τρίχα που θα έχουμε, όχι όλοι αλλά τέλος πάντων, δεν θα κάνουν τίποτα τα απλά ψαλίδια. Γι' αυτό και έχουν προμηθευτεί θεριζοαλωνιστικές μηχανές. Εσείς όμως, μέχρι να βγούμε τη Δευτέρα με το καλό, παρακολουθείτε την ξηρά τροφή αλάτι και κρεμμύδια από το 7 Arts, το 7 Τέχνες και τον Γιώργο Στρούλη Γεώργιο Γιολδάση, που προς το παρόν όλοι μαζί μένουμε σπίτι. Το καλό είναι λοιπόν ότι από τη Δευτέρα θα μας ξαμολύσουν λίγο από ό,τι μας είπανε. Μεταξύ μας, πιστεύω ότι πολλοί από όλες και όσους και όσες και όλοι που μένανε στο ίδιο σπίτι δεν το αντέξανε. Όχι το να μένουν μέσα, το να μένουν μέσα τόσες ώρες μαζί. Αυτό όμως είναι θέμα για άλλη εκπομπή, την οποία δεν κάνω εγώ, θα πω σε μια από τις συναδέλφισές μου που είναι πιο... έχουν εντρυφήσει περισσότερο στα κοινωνικά ζητήματα, να την κάνει. Χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι όμως, που θα γλιτώσουμε από αυτό το βραχνά των μηνυμάτων και των χαρτακίων που συμπληρώναμε. Δημιουργούσε προβλήματα. Σκεφτείτε για παράδειγμα να έπρεπε ο Μακαρίτης ο Αγγελόπουλος να είναι σήμερα ζών, όχι ζών, ζών, και να κάνει μια ταινία από εκείνες τις δικές του, όπου ήταν ο κάμεραμάν από πίσω και ήταν ένας μπροστά και περπατούσε. Θα τον είχαν τρελάνει στα 150 πρόστιμα μέχρι να τελειώσει ένα πλάνο. Πάνω σε αυτό που λέτε, έλαβα και ένα μήνυμα από τον Περικλή. Ο Περικλής μένει στην Άνω Τούμπα και θέλει, λέει, να πάει στο Κιλκής, το οποίο, αν δεν ξέρετε, έχει το παρατσούκλι, το προσωνύμιο, η πρωτεύουσα των ποντίων στην Ελλάδα και εξαιρετικά κεράσια. Αλλά δεν ξέρει πώς να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει νομό. Σκέφτεται να γράψει, ξέρετε, ότι θέλει να πάει και να προσφέρει βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, σε άτομο χρήζων βοηθείας, αλλά φοβάται ότι δεν θα τον πιστέψουν σε επικείμενο, με συγχωρείτε, έλεγχο. Οπότε, Περικλή μου, άκου τι θα κάνεις. Θα μου στείλεις εμένα 50 ευρώ και θα σου χορηγήσω εγώ έναν τηλεφωνικό αριθμό. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό, αν πέσει σε μπλόκο, θα τους πεις καλέστε να δείτε ότι υπάρχει ένα άτομο χρήζων βοηθείας. Θα καλέσουνε και θα ακούσουνε κάποιον να βογκάει. Για να είναι δε πιστευτό, θα πάρω έναν Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Εκτός, εάν όπως λέγαμε κάποιος κάνει μία ταινία όπως θα έκανε ο Αγγελόπουλος, εκεί που περπατάει, βρήκα ένα παράδρομο και μου τον πει και στον πω τζάμπα. Γιατί ξέρεις τώρα, εδώ πέρα μεταξύ μας είμαστε, πρέπει να υποστηριζόμαστε. Βλέπω που λέτε και ένα άλλο γεγονός. Θα σταματήσουν οι ποδηλατοδρομίες. Ξέρετε τώρα, κωδικός 6, άθληση και σκεφτήκανε μερικοί ότι βρε αδερφέ, άμα γράψω κωδικό 6 για άθληση, θα βγω ένα τετράγωνο. Εγώ όμως θέλω να πάω παρακάτω. Πώς θα το προσπεράσω, πώς θα το υπερκεράσω αυτό το εμπόδιο. Πήρανε ένα ποδήλατο, γιατί με ένα ποδήλατο δικαιολογείται να πεις ότι ξέρετε κύριε όργανε, θα κάνω 10 χιλιόμετρα και θα γυρίσω. Πολύ ωραία. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το ποδήλατο έχει ένα μειονέκτημα. Δεν σε πάει κάπου μόνο του. Πρέπει να το πας εσύ, να κάνεις πετάλι. Και αυτό, από ό,τι φαίνεται, είναι λίγο βαρύ για πολλές και πολλούς εκεί έξω. Διαβάζω ότι θα ισχύσουν διάφορα μέτρα από τη Δευτέρα, δηλαδή δεν ανοίξανε ξαφνικά οι ασκοί του Αιώλου και πεταχτήκαν έξω οι ανέμοι, εμείς είμαστε οι ανέμοι, όπως το ότι θα ισχύσουν περιορισμοί για το πού θα πηγαίνουμε, εννοώντας σε ποια καταστήματα και με ποια σειρά και με ποια πυκνότητα, πού θα καθόμαστε, πώς θα καθόμαστε, πώς θα μετακινούμαστε. Θα υπάρχει δηλαδή ένα όριο σε όλα αυτά τα πράγματα. Κάτι το οποίο δεν βολεύει καθόλου τις μεγάλες παρέες και τις μεγάλες οικογένειες. Βέβαια αυτό θα δημιουργήσει και διάφορα ευτράπελα και ευτράπελες σκέψεις, όπως για παράδειγμα τι. Θα ανοίξουν κάποια στιγμή οι ταβέρνες. Θα είναι κάποιος ταβερνιάρης από αυτούς που λέμε θεοδωρακικός,
θα παίξει το «Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013» και θα πλακώσει ο κύριος Χαρδαλιάς να κόβει πρόστιμα. Θα τα δούμε όλα αυτά βεβαίως σιγά σιγά. Βέβαια το πιο ενδιαφέρον απ' όλα θα είναι να δούμε πώς ακριβώς θα φοράμε συνέχεια μάσκα, όπως λένε ότι πρέπει, όταν είμαστε σε ένα μαγαζί, και πώς θα συνεννοούμαστε. Δηλαδή θα πηγαίνει κάπως έτσι. Και θα απαντάει ο πολιτής σε πολίτρια. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι τυπικότητες και τεκνικάλιτες, όμως κάποια στιγμή ελπίζω και πρέπει να λυθούν. Προς το παρόν και μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εσείς μείνετε συντονισμένοι στο 7 Arts, δείτε τα βιντεάκια μας, δείτε αυτά τα μικρά extra special που έχουμε κάνει και αξιολογήστε τα. Από εβδομάδα, σε καμιά δεκαριά μέρες με το καλό, πιστεύω θα γυρίσουμε στα δικά μας μεγάλα βίντεο, χορταστικά και σε πιο ελεγχόμενες συνθήκες από ό,τι αυτή. Μπείτε στα social media, μπείτε στο Twitter και στείλτε μας μέχρι 500 χαρακτήρες στα μηνύματά σας. Στο Facebook, γιατί μπορεί να λένε ότι παρουσιάζει μια κάμψη, αλλά εγώ δεν τη βλέπω να πω την αλήθεια. Στο Instagram, ωραίο εργαλείο. Μας μπείτε και στο YouTube φυσικά, μη σας πω πριν απ' όλα, να μας κάνετε κανένα χεράκι επάνω. Και γενικότερα έχουμε και email, έχουμε πολλά πράγματα, στείλτε μας ό,τι θέλετε. Εμείς εδώ θα είμαστε, δεν πάμε πουθενά. Βέβαια τώρα πάμε πουθενά, φεύγουμε για να κάνουμε και καμιά δουλειά και σας λέμε γεια σας. Today.